ψαλτήριων τερπνών. Το ύφος, το ήθος και ο ήχος. Χρώματα τέχνης απαράμιλης, διάκονη αναλογίου εκλεκτή, πνοές ενετικές, φωνές που ουρανοδρομούν. Ψαλτήριον τερπνών, μια εκπομπή για την μουσική των αγγέλων, την θεόσδοτη βυζαντινή μουσική. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, Πέτρος Νικήτας.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωάννων Κυνηγρίτης, στο ραδιοκεφωτό του 99,2 FM και στην εκπομπή Ψαλτήρο Τερπνό. Να σας υπενθυμίσουμε πώς μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στους εξής ιστοχώρους. Στο site της Μητροπόλεως μας, www.imsn.gr, αλλά και διαμέσου του προσωπικού μου ιστοχώρου στο www.petrosenikita.gr. Κυρίες και κύριοι, στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολήθηκε ενδελεχώς με τη βυζαντινή μουσική. Είναι ο κύριος Ασπιώτης Πυρίδων, καθηγητής βυζαντινής μουσικής, χωράρχης. Καλησπέρα κύριε Ασπιώτη και σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Είναι μεγάλη χαρά που θα σας έχουμε σήμερα, που σας έχουμε μάλλον σήμερα στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά και τιμή δική μου και είναι και κάτι για το οποίο συζητούσαμε καιρό και να πω ότι έχουμε γνωριστεί Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στον Πατριαρχικό Ναό Κωνσταντινουπόλεως. Ήταν το 2005. Πολύ σωστά κύριε Ασπιώτη. Να τονίσω σε αυτό το σημείο πως ο κύριος Ασπιώτης ήταν χρόνια στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και μαθήτευσε δίπλα στον άρχοντα πρωτοψάλτη κύριο Λεωνίδα Στέρη. Κύριε Ασπιώτη, βυζαντινή μουσική και πατριαρχείο, πόσο συνδεδεμένες είναι αυτές οι δύο έννοιες, μιας και είχατε την τύχη να βιώσετε από κοντά ορισμένες καταστάσεις? Θα μπορούσα να πω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, αλλά προτιμώ να πω ότι είναι το ένα και το αυτό, ότι δεν είναι δύο πράγματα. Για μένα ναι, όντως ήταν έτσι μεγάλη χαρά, ήταν τιμή, ήταν μαθητεία, ήταν οτιδήποτε μπορεί να βάλει κανείς. Η χρονική περίοδος που διακόνησα στο Πατριαρχικό Αναλόγιο, που μαθήτευσα καλύτερα, γιατί κάθε στιγμή και κάθε μέρα που περνούσε ήταν μια μαθητεία. Και γι' αυτό έτσι προείπα ότι είχαμε γνωριστεί και με δική σας, και αν θυμάμαι καλά, είχατε έρθει ολόκληρη η σχολή να συνδράμετε στο Πατριαρχικό Αναλόγιο, και εσείς δηλαδή, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ναι, μαθήτευσα και δίπλα στον τέος άρχοντα πρωτοψάλτη, τον Λεωνίδα τον Αστέρη, αλλά και τον προλίγων ημερών κοιμηθέντα, τον λαμπαδάριο τον Ιωάννη τον Χαριατίδη. Και μάλιστα και το Χαριατίδη να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος γλυκύτατος, ευγενέστατος. Μας δίδαξε ήθος πάνω στο αναλόγιο, ήθος, θήτα. Ήθος πάνω στο αναλόγιο, δεν το βρίσκεις αυτό πολύ συχνά. Ήξερε ποιος είναι ο ρόλος του λαμπαδαρίου και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις και πάντα η αγάπη μου θα τον συντροφεύει και γενικότερα δηλαδή είμαι ευγνώμων. Τώρα για τον Λεωνίδα τον Αστέρη τι να πει κανείς. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος πρωτοψάλτης τουλάχιστον από τις ηχογραφήσεις που έχουμε του 20ου αιώνα και εδώ. Θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος πρωτοψάλτης που πέρασε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν βάζω μέσα τον νυν πρωτοψάλτη, τον Παναγιώτη τον Νεοχωρίτη. Μόλις τοποθετήθηκε εκεί, ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να γίνει για το Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτή την ώρα. Αλλά τουλάχιστον από τον Ιάκωβο τον Αυπλιώτη που έχουμε ηχογραφήσεις όλους αυτούς τους Κωνσταντινοπολίτες ψάλτες, τους πατριαρχικούς και μέχρι τον Λεωνίδα τον Αστέρη, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος, προσωπική μου στο κάτω-κάτω εκτίμηση αυτή, διότι μπορούσε να συνδυάσει και την γνώση της φωνής και τη γνώση της μουσικής και ήταν επίσης, κατήχε πάρα πολύ καλά και τη δυτική μουσική παράδοση, όπως άλλωστε το έκανε και επαγγελματικά τραγουδώντας στην όπερα της πόλης για πάρα πολλά χρόνια. Πάντως ό,τι και να πούμε είναι μια περίοδος πολύ, είναι μια ιδιαίτερη έτσι και στο μυαλό και στην καρδιά καθενός μπορώ να πω που έχει βιώσει αυτά τα πράγματα και ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο. Παρακαλώ. Κύριε Σπιώτη,
Τι θυμόσαστε από αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, και μιλάω για τον κύριο Λεωνίδα Στέρη, τυχόν νουθεσίες προς εσάς? Οι νουθεσίες που είχαμε ήταν σε αυτό το αντικείμενο για το οποίο ουσιαστικά πήγα εγώ εκεί, για να δω ποιο είναι αυτό το ύφος, το λεγόμενο πατριαρχικό που το ακούμε κατά καιρούς από όλους. Ή από πολλούς, τέλος πάντων, που προσπαθούν να το συνδυάσουν, να το δουν, να το δουλέψουν, να το ακούσουν, να προσπαθήσουν να το αφομοιώσουν. Να αναφερθούμε λίγο στην έννοια του χρόνου και του ρυθμού μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Ναι, ναι, ναι. Όπως πρέπει να ψάλλονται και που ψάλλονται στο Πατριαρχείο μέχρι και σήμερα. Αναφερθείτε λίγο εκτενέστερα, αν μπορείτε, περί αυτού. Εκείνο που μου έκανε από τότε εντύπωση είναι όντως ο χρόνος που ψάλλονται. Δηλαδή, και εγώ είχα διδαχθεί σε τοπικούς δασκάλους, ελλαδίτες ας πούμε εδώ, στη Χειράριο, ιδιόμελα του Εσπερινού, του Όρτ, των Ένων ας πούμε, ή στη Χειρά του Εσπερινού, τα Εσπέρια, σε έναν συγκεκριμένο ρυθμό, σε μια συγκεκριμένη χρονική αγωγή, καλύτερα, πιο σωστά, ή τα ιδιόμελα της Μεγάλης Εβδομάδος. Αυτό που έζησα, που είδα στο Πατριαρχείο, είναι ότι αυτός ο χρόνος είναι πολύ πιο ζωηρός, πολύ πιο έντονος, και φυσικά διατηρείται από την αρχή μέχρι το τέλος του τροπαρίου ο ίδιος. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή, εκτός αν είναι από κάποια συγκεκριμένα σημεία που υπάρχει μια επιβράδυνση, αλλά είναι σύντομος, λιτός, κατανυκτικός και απέριτος. Και αυτό βέβαια συνδυάζεται και με τον τρόπο που ψάλλεται το ίδιο το μέλος, ότι και εκείνο είναι έτσι ανεπιτίδευτο ας πούμε, χωρίς λαρυγγισμούς, χωρίς υπερβολικά, πώς να το πω, στολίδια που είναι έξω από την παράδοση, και χωρίς να φεύγει, να ξεφεύγει το πράγμα και να πηγαίνει έτσι στο ανατολίτικο αυτό το εζάν, το ναμανέ ας πούμε, που ενώ δεν υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, το βλέπουμε, το παρατηρούμε σε τοπικές, να το πω έτσι ας πούμε, τοπικές παραδόσεις που τις βαφτίζουμε ενιώτε και πατριαρχικές εδώ στην Ελλάδα. Πολύ ωραία, κύριε Σπιώτη. Να μην ξεχνάμε σε αυτό το σημείο πως η Κωνσταντινούπολη έχει, γενικότερα το Πατριαρχείο έχει μία παράδοση. Γι' αυτό και ακολουθεί μια κλασική γραμμή με τα βιβλία του Πατριαρχείου. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Και αυτή η παράδοση διατηρείται μέχρι και σήμερα. Και πρέπει να σας πω ότι όλα, ότι εκείνο που θυμάμαι δηλαδή, είναι ότι διαβάζαμε από το Αναστασιματάριο, για παράδειγμα, ή από την Μεγάλη Εβδομάδα του Πρίγκου που συνηθίζεται να έχουν στο αναλόγιο, ή του Ρεδεστινού καμιά φορά να έχουμε στο αναλόγιο, τα διαβάζαμε για να τα μάθουμε απ' έξω. Αυτό είναι μία, πώς να το πω, μία αρχή που δεν την έχουμε αλλού. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου να μελετάει όλη μέρα για να μάθει ένα ιδιόμελο απ' έξω, νότα προς νότα, με όλη του την έκφραση έτσι όπως πρέπει να υποθεί, για να πάμε εν τέλει το βράδυ στην ακολουθία και να την ψαλούμε από στίχους. Και φυσικά ο πρωτοψάλτης ήταν εκεί για να υπενθυμίσει, να διορθώσει, να νουθετήσει, να παρατηρήσει ό,τι χρειαστεί. Ακριβώς το ίδιο πράγμα φυσικά και με τον Λαμπαδάριο, γιατί μπορεί να με ρωτάτε για τον Λεωνίδα τον Αστέρη, αλλά επειδή το έζησα αυτό, θέλω να πω ότι ο πατριαρχικός χορός είναι ένας. Είναι ένας γιατί κουμάντο και στους δύο χορούς κάνει ο πρωτοψάλτης, ο διευθυντής του πατριαρχικού χορού είναι ο πρωτοψάλτης και ο Λαμπαδάριος είναι ο συνοδοιπόρος του. Ο δεξιός και ο αριστερός χορός, στην ουσία έτσι όπως το έζησα στο Πατριαρχείο, δεν είναι κάτι ξεχωριστό, δεν είναι ένας χορός ο ένας και άλλος χορός ο άλλος, αλλά είναι ένας χορός με δύο ημιχώρια. Θυμάμαι περιπτώσεις, επειδή όλοι είμαστε άνθρωποι, θυμάμαι περιπτώσεις που σε κάποιους
κανόνες καθημερινούς από κάποιες, κάποιους όρτους, κάποιες ακολουθίες κτλ. Που ενδεχομένως, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την περίπτωση, ήταν, δεν φαινόταν ακριβώς ποιος είναι ο ιρμός και είχε πάρει κάτι λάθος ο πρωτοψάλτης εκεί. Ο Λαμπαδάριος μας είπε, γιατί φαινόταν στο μηνέο του αριστερού, ας πούμε, χορού, και εκείνη την ημέρα βοηθούσα με τον Ιωάννη τον Χαριατίδη στα αριστερά, ότι στον ήχο που το είπε θα το πούμε. Δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. Δεν πρέπει να φανεί ότι αυτό, ξέρω εγώ, έγινε λάθος ή το είπε λάθος. Ή κάποιο τροπάριο που μπορεί να ξεχάστηκε στη σειρά στο μηνιαίο και αντί να πει το πρώτο, να είπε το δεύτερο ή το τρίτο, κατά σειρά να του ξέφυγε, θα πούμε το υπόλοιπο. Δηλαδή θα ακολουθήσουμε το λάθος του άλλου για να μην εκτεθεί ο ένας χορός απέναντι στον άλλον και φυσικά να μην διαταραχθεί, να μην διαταραχθεί η εσωτερική ειρήνη, ας πούμε, που βιώνει εκείνη την ώρα ο εκκλησιαζόμενος. Να μην φανεί αυτό το λάθος. Δεν θα τον εκθέσουμε, να του πούμε, τι κάνεις, λάθος είναι, ή να το διορθώσουμε, να το αλλάξουμε τόνο, να το αλλάξουμε βάσεις, να τον πάρουμε στον ήχο το σωστό, αν έχει πάρει κάτι άλλο. Είναι πράγματα τα οποία κάποιος μπορεί να τα ακούει και να λέει γίνονται αυτά, και όμως γίνονται, και μάλιστα γίνονται εκεί που είναι η καθέδρα της ψαλτικής. Κύριε Ασπιώτη, μπορείτε να αναφερθείτε λίγο και στον Τρισάγιο ύμνο? Για τον Τρισάγιο ύμνο, επειδή το έχω μελετήσει στην πορεία, χρειάστηκε να το μελετήσω αυτό, έχω κάνει και κάποια σχετική εισήγηση, επειδή είναι κυρίαρχο τμήμα της Θείας Λειτουργίας και με απασχολεί η Θεία Λειτουργία, μου έκανε εντύπωση από την αρχή η χρονική αγωγή. Επίσης μου έκανε εντύπωση το ότι κάθε Κυριακή στον Πατριαρχικό Ναό ψάλλεται το σύντομο Τρισάγιο, ο σύντομος Τρισάγιος ύμνος του Πέτρου του Πελοποννησίου, και όχι το κλασικό μέλος, το αργοσύντομο, ας πούμε, αυτό που ψάλλουν όλοι. Πολύ σημαντικό είναι το ότι δεν ψάλλεται ποτέ ο Τρισάγιος ύμνος σε διαφορετικό ήχο εκτός από τον δεύτερο, που είναι ο παραδοσιακός ήχος των ύμνων της Θείας Λειτουργίας, των σταθερών ύμνων της Θείας Λειτουργίας, που είναι ο δεύτερος. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι, για παράδειγμα, ξεκινάει τον ύμνο ο δεξιός χορός, επειδή δεν γίνεται κάθε Κυριακή αρχιερατική λειτουργία, αλλά έχουμε χοροστασία, είτε πατριαρχική είτε αρχιερατική, λέγεται το σύντομο. Πρώτο μέλος από τον δεξιό, από τον αριστερό επαναλαμβάνεται, από τον δεξιό. Αυτό τηρείται παντού. Όμως το σημαντικό εδώ ποιο είναι? Ότι ακόμη και στις πατριαρχικές λειτουργίες ή και τις τρισαρχιερατικές που γίνονται κατά καιρούς διάφορες, έτσι, δευτερεύουσες γιορτές, όπως για παράδειγμα χθες της Αγίας Εφημίας που είχε αρχιερατική, ξεκινάει το μέλος του Πέτρου του Πελοποννησίου, για το οποίο μιλάμε πάντα, έτσι, γιατί δεν ψάλλεται άλλος Τρισάγιος ύμνος, όπως είπαμε, στον Πατριαρχικό Ναό, παρά μόνο σε δεύτερο ήχο, και θέλω να το τονίσουμε ιδιαίτερα αυτό, διότι δεν είναι για να ψαλεί ο Τρισάγιος ύμνος σε άλλον ήχο. Μπορούμε, αν θέλετε, να το συζητήσουμε λιγάκι αργότερα, έτσι, αφού τελειώσουμε την ενότητα του Πατριαρχείου. Ψάλλει αυτό που αποτελεί βασικό στοιχείο, ας πούμε, στην ερμηνεία του Τρισαγίου ύμνου, είναι η επανάληψη και η χρονική αγωγή του μέλους. Ο πρώτος χορός του Πατριαρχικού Χορού Ψαλτών, που έχει την ευθύνη του μέλους, του τόνου και της χρονικής αγωγής, άρχεται κανονικά του Τρισαγίου ύμνου. Ο δεύτερος χορός απαντάει στον πρώτο και επαναλαμβάνει επακριβώς το μέλος του πρώτου χορού. Δηλαδή δεν παραλλάσσει ούτε ένα μέλισμα μέσα στο μέλος του Τρισαγίου ύμνου. Το ψάλλει χωρίς αλλίωση ή μεταβολή. Ψάλλει το μέλος στην ίδια χρονική αγωγή και μάλιστα λαμβάνει από τον πρώτο χορό τον ίδιο ρυθμό. Μετράει το μέτρο, να το πω έτσι πιο απλά για να γίνει πιο κατανοητό στους ακροατές. Παίρνει το μέτρο του πρώτου χορού που τελειώνει το Ελέησον ημάς για να ξεκινήσει με βάση εκείνο το Άγιος ο Θεός το δεύτερο. Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για την τρίτη επανάληψη, που το παίρνει ξανά ο πρώτος χορός, παίρνει το μέτρο του δευτέρου χορού για να το πει, και επαναλαμβάνει και εκείνος επίσης το ίδιο. Δηλαδή τρεις φορές
λέμε ότι ψάλλουμε τρεις φορές τον Τρισάγιο Ύμνο. Τρεις φορές ψάλλεται ο ίδιος Τρισάγιος Ύμνος, αυτός ο πρώτος, ο κλασικός, του Πέτρου του Πελοποννησίου. Όταν είναι αρχιερατική λειτουργία, επίσης από το Ιερό Βήμα, κάποιοι από τους Μητροπολίτες που λειτουργούν που είναι πιο, πώς να το πω, γνώστες περισσότερο της ψαλτικής, ακριβώς και αυτοί τηρούν το μέτρο, το ίδιο μέτρο, τον ίδιο ρυθμό, παίρνουν το μέτρο του δεξιού, του αριστερού χορού που λέει το δεύτερο για να πούν το τρίτο, και στο τέταρτο είναι που αλλάζει το μέλος και λέγεται με μια παραλλαγή στο Άγιος ο Θεός για να ακολουθήσει το Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, πάλι το ίδιο, και να πούν το πέμπτο στο ιερό πάλι με την ίδια μελωδία, με τον ίδιο ρυθμό, το ίδιο μέτρο, χωρίς να αλλάζει τίποτα. Ξέρετε αυτό, η πιστή και ακριβής αυτή τήρηση, ας πούμε, αυτών των ερμηνευτικών στοιχείων, των χαρακτηριστικών αυτών της συγκεκριμένης, ας πούμε, μελωδίας. Είναι η παράδοσή μας. Ορίστε. Είναι η παράδοσή μας. Βέβαια είναι το παραδοσιακό μέλος. Και κάτι το οποίο συναντούμε σπάνια και έξω σε εκκλησίες. Δεν άκουσα το ρήμα που χρησιμοποιήσατε. Και κάτι το οποίο συναντούμε σπάνια και έξω. Σπάνια. Συγγνώμη που γελάω, αλλά τίνει να γίνει κανόνας αυτό που λέτε. Τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία, που δεν το έχουμε καταλάβει, είναι ότι αυτά συντελούν στην εκμάθηση του μέλους, τη συμμετοχή και τη συμψαλμωδία στη λατρεία από τον εκκλησιαζόμενο, που τον έχουμε ξεχάσει. Και βοηθούν, για να μην πω ότι οθούν τους πιστούς, τους εκκλησιαζομένους, να υποψάλλουν και να συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια των λατρευτικών συνάξεων, κατά τη διάρκεια της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή, αντί να παρακολουθούν ως ακροατές ή θεατές, έτσι, σε μια Θεία Λειτουργία, να βάλω εδώ αυτό που λέτε, το ότι να ακούν κάθε Κυριακή τον Τρισάγιο Ύμνο σε άλλον ήχο, ας πούμε, και όμως τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να συμψάλλουν, να συλλειτουργούν δηλαδή, γιατί η Θεία Λειτουργία δεν τελείται μόνο με έναν, μόνο από τον Παπά ή από τον Πατριάρχη, ούτε και αντιπροσωπεύει ο ψάλτης το λαό, γιατί ο λαός είναι παρόν. Είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος υποψάλλει. Φυσικά, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι ότι ψάλλει και ο λαός στην ίδια ένταση, με την ίδια ενέργεια, όπως ο ψάλτης, αλλά το να υποψάλλει, το να συμμετέχει, το να μην είναι το παιδί και να βαριέται, να το πω έτσι, μέσα στη Θεία Λειτουργία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή η επανάληψη του μέλους οθεί προς τα εκεί. Και φυσικά ένα πολύπαθο, έτσι επειδή μιλάμε για τον Τρισάγιο Ύμνο, ένα πολύπαθο σημείο είναι το δύναμις, το οποίο, όπως έχει παγιωθεί να ψάλλεται, ακόμη και σε μια απλή, δεν υπάρχουν απλές θείες λειτουργίες, όλες οι ίδιες είναι, αλλά θέλω να πω μια απλή ημέρα, μια απλή Κυριακή, που συνήθως οι ψάλτες ή οι πρωτοψάλτες των ναών βάζουν και ερμηνεύουν μπροστά έτσι ένα περίτεχνο δύναμης, αυτό δεν υπάρχει ούτε καν ως σκέψη, όχι ως έννοια, στον πατριαρχικό ναό. Και να πω ότι δεν είναι κοινό, έτσι, κοινός γνωστό αυτό που θα πω τώρα. Ίσως γιατί δεν είναι γνωστή η τάξη, η κανονική, είτε επειδή δεν συμφέρει, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, δεν συμφέρει ερμηνευτικά το ψάλτη να αποδοθεί από το Ιερού Βήματος στο Άγιος Αθάνατος. Το Άγιος Αθάνατος είναι μέλος που ψάλεται κανονικά από το Ιερό Βήμα. Ξέρετε, το δύναμις, επειδή και ο παπάς ή οι παπάδες ή οι αρχιερείς που είναι στο ιερό αποτελούν τον τρίτο χορό, κάποιοι λένε ότι αποτελούν τον πρώτο χορό ψαλτών μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το δύναμις είναι το Άγιος ο Θεός ανήκει στον δεξιό χορό, το Άγιος Ισχυρός στον αριστερό χορό, το Άγιος ο Θάνατος είναι από τον χορό ψαλτών του Ιερού Βήματος, τους ιερείς, τους αρχιερείς, και το ελέησον ημάς από τον δεξιό χορό. Από τον αριστερό χορό το ελέησον ημάς. Λοιπόν, δύναμις δεν ψάλλεται ποτέ στο Πατριαρχείο, τουλάχιστον μέχρι και επί Λεωνίδα Αστέρη δεν ψαλόταν ποτέ δύναμις, ούτε σε ψηλές, να το πω έτσι, κυριακές, απλές κυριακές, ούτε σε αρχιερατική, ούτε σε πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία. Ψάλλεται, μπορεί να ψαλεί, ας πούμε, το αργότερο που μπορεί να ψαλεί είναι
Θα μπορούσα να το προτείνω και εγώ, ότι θα έτσι σαν ιδέα, ότι θα μπορούσε να ψαλεί εκείνο το λεγόμενο συνηθισμένο που το έχουμε μέσα στα κλασικά μουσικά βιβλία, που μάλλον ασυνήθιστο είναι πια, δεν συνηθίζεται, δεν ψάρεται από κανέναν, ή και το δύναμη στο το λεγόμενο το τρισάγιο του βήματος, το οποίο ενώ έχει σε αρχιερατική ή πατριαρχική λειτουργία, έχει ψαλεί λιγάκι πιο πριν κομμένο σε τέσσερις τάσεις, επειδή ο Πατριάρχης και οι Αρχιερείς βγαίνουν και ευλογούν «Κύριε επίβλεψον εξ ουρανού» εκείνη την ώρα με τα κεριά, αλλά και να ψαλεί ως δύναμης ξανά το ίδιο, επανερχόμαστε σε αυτό που έλεγα λίγα και νωρίτερα, ότι η επανάληψη αυτή οθεί στο να συμψάλλουμε. Δηλαδή, πώς να το πω, αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι, «επανάληψη μήτυρ πάσης μαθήσεως». Φυσικά δεν αποκλείουμε ούτε... πώς να το πω, αναθεματίζουμε αυτά τα δύναμης. Μιλάμε τώρα για τις Κυριακές, μιλάμε για τις ενοριακές λατρευτικές συνάξεις, για τη Θεία Λειτουργία, δηλαδή στους ναούς, τις ενορίες, τις Κυριακές ή τις καθημερινές, και φυσικά δεν μιλάμε για τα μοναστήρια που έχουν δικό τους τύπικο, ή δεν μιλάμε για οποιασδήποτε άλλες αγρυπνίες ενδεχομένως που έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Όχι ότι ο χρόνος, το ρολόι δηλαδή, παίζει βασικό ρόλο στο τι θα ψάλουμε και το πώς θα το ψάλουμε, αλλά ένα πολύ αργό δύναμης, για παράδειγμα, που μπορεί να κρατάει και 10 λεπτά ή 8 λεπτά, τοποθετείται σε εκείνο το σημείο της Θείας Λειτουργίας, τοποθετείται και λέγεται εις βάρος κάποιων άλλων που έχουν σταματήσει, έχουν ατονίσει, που δεν τα ψάλουμε, για να ψάλουμε ας πούμε το δύναμης, όπως είναι το προκείμενο του Αποστόλου και το Αλληλουιάριο του Ευαγγελίου, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και είναι και θα έπρεπε να λέγεται. Δεν λέγεται στο Πατριαρχείο, έχει διακοπεί η ψαλμόδησή του, αλλά είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα έπρεπε ενδεχομένως να επανεξεταστούν. Το λέμε στην Εκκλησία της Ελλάδος βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο το τηρούν αυτό που γράφει το τυπικό, δεν ξέρω κατά πόσο το τηρούν όλες οι ενορίες. Εσείς ίσως, επειδή έτσι κάνετε αρκετές συνεντεύξεις, γνωρίζετε περισσότερα σε αυτό το ζήτημα περί του Αλληλουιαρίου ή και του προκειμένου ενδεχομένως. Πολύ ωραία, κύριε Σπιώτη. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον αξιότιμο κύριο Σπιώτη Σπυρίδων για την τιμή που μας έκανε να παρευρίσκεται στην εκπομπή Ψαλτήριο Τρυπνών, έστω και τηλεφωνικός. Να είστε καλά, κύριε Σπιώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και εσείς να είστε καλά. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη και προσωπικά αλλά και στην εκπομπή σας. Και είμαι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστείτε. Και να μην τα λέμε, εύχομαι να μην τα λέμε μόνο τηλεφωνικά, αλλά και να τύχει και να συμψάλουμε ξανά. Πολύ ωραία, κύριε Σπιώτη. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Ψαλτήριο Τρυπνό με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Πέτρο Νικήτα έφτασε στο τέλος της. Να είστε καλά, η Παναγία μαζί σας. Ψαλτήριον Τρυπνών. Το ύφος, το ήθος και ο ήχος. Χρώματα τέχνης απαράμιλης, διάκονη αναλογίου εκλεκτή, πνοές ενετικές, φωνές που ουρανοδρομούν. Ψαλτήριον Τρυπνών. Μια εκπομπή για την μουσική των αγγέλων. Την θεόσδοτη βυζαντινή μουσική. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, Πέτρος Νικήτας.